Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Θαύματα. Λοιπόν, έχω χάσει τη θέση του χώρου εδώ μέσα και του χρόνου. Εδώ θα τη βρουν ποτέ. Εδώ θα τη βρουν ποτέ. Ημέρα 362. 362. Σήμερα είναι το παιδί μου. Είναι στην υγεία μου, αλλά ακόμα μεγαλύτερο. Ακόμα δεν με έχουν καταλάβει. Ζω στο πατάρι τους. Εδώ δεν θα με βρουν ποτέ. Ωραία. Έχουμε ξεκινήσει. Το αστείο ήταν από πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Τι κάνετε, βρε πουλάκια μου, 24 του μηνού σήμερα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Talk to Mad. Ναι. Με τον Αλέξη και τη Λίλη. Και τις βιταμίνες του. Τη Λίλη και τον Αλέξη. Εδώ που συζητάμε για όλα τα κουλά που συμβαίνουν στον κόσμο, γενικά στις ζωές μας. Καλά, διαβάσω εδώ πέρα για 2-3. Είμαι που είμαι από πριν. Ήρθα να μας αποτελειώσουμε. Πλέον τα μισά τα βγάζουν από τη φαντασία σου, δεν προσπαθούν καν. Μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε γενικά στην εκπομπή μας, να μας στέλνετε κάτι περίεργο που έχετε δει στο ίντερνετ και θέλετε να το δούμε και εμείς, να το μοιραστούμε και με τον κόσμο να το σχολιάσουμε ή το πρόβλημά σας. Έρχεστε, μας βρίσκετε στα social media τα δικά μας που τα έχει βάλει ήδη ο Κωστά. Τι παιδί είσαι, βρε Κώστα! Μπράβο. Τα έβαλε. Α, είσαι για να ακούσει τη φιλοφρόνηση και μετά τα έβγαλε. Ήταν γρήγορο σαν να είσαι. Δεν είχε κανένα πάρει κανένα follow. Σβήστο γρήγορα. Το ΜΑΤ φεύγουνε, μόνο το ΜΑΤ θα βάζεις. Οπότε ναι, ελάτε να μας βρείτε και στα social media του ΜΑΤ, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok και YouTube, είμαστε παντού. Να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε να μας δείτε εδώ να σχολιάζουμε. Και φυσικά πριν περάσουμε στο σημερινό επεισόδιο, έχουμε μαζί μας και την Πανδώρα, με τη συλλογή Πανδώρα Μη. Κοίτα τι είναι ωραία που λαμπειρίζει εκεί, διακριτικά στη γωνίτσα της. Πολύ σου πάνε αυτά τα μπλίγκι μπλίγκι στο χεράκι. Πάρα πολύ. Το ένα βλέπω και να μένει κιόλα, γιατί έχω φουσκώσει. Αυτό εδώ ήρθε για να μείνει. Θα κοπεί με το δάχτυλο μαζί για το πιο σεντεκίλα. Είναι μια πολύ ωραία συλλογή γιατί μπορεί να παίξει με τα σχεδιάκια, να το φτιάξει έτσι όπω θέλει εσύ. Είναι σαν ένα custom κόσμο πάνω σου, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια. Βάζει δικέ σου λεπτομέρειε που θα βρει στο site. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία, οπότε μπείτε στο pandoroshop.gr, φτιάξτε το δικό σας κόσμο έτσι όπως θέλετε. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην πρώτη μας ενότητα. Ας κουρυθεί η κουρτίνα ένα. Πίσω κάμερα μάμε βέβαια σταματήσει να μας δείχνει σαν να υπεράσει. Είναι από έτσι. Νιώθω ότι απειλούμε να πάσα στιγμή. Α, πάλι καλά, ακόμη τα κοσμήματα δείχνει. Λοιπόν, πρώτη είδηση. Άκουσον. Γιατρός βρήκε, ρε εντάξει. 63, τα άδειξε κιόλας. 63 κουτάλια όλα του γλυκού στο στομάχι ασθενή. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, αν ήταν του γλυκού ή της σούπας. Ήταν σούπα. Για να δούμε. Πλάνο παρακαλώ. Σκηνοθέτα. Και έχουν βάλει και τα μούτρα μας στο σήμα του ΜΑΤ, έτσι εδώ πέρα. Άναυδος έμεινε, λέει ο γιατρός, όταν χρειάστηκε να αφαιρέσει 63 κουτάλια από το στομάχι ενός ασθενή. Ο ασθενής εισήχθη αρχικά στο νοσοκομείο με έντονο πόνο στο στομαχάκι, με τους γιατρούς να πιστεύουν ότι πρόκειται για όγκο. Όμως οι ακτινογραφίες έδειξαν ένα σύμπλεγμα ξένων αντικειμένων. Ναι, εννοώ το λέγανε να φτιάχνουν ένα γιγάντιο κουτάλι. Το Transformer. Τον Optimus Prime βρήκαν μέσα. Οι γιατροί έκαναν το μέσα στη κοιλιά του 32χρονου και έβγαλαν ένα-ένα τα μεταλλικά κουτάλια. Και εκεί λείπει το. Είναι μόνο η βάση του κουταλιού, λείπει το σπουν, σαν να λέμε, το κουταλάκι. Αυτό το έχει χωνέψει. Καταρχήν δεν ξέρουμε ότι είναι κουτάλια, όντως μπορεί να είναι πυρούνια, μπορεί να είναι μαχαίρια. Η οικογένεια του ασθενή πιστεύει ότι έφαγε τα κουτάλια ενώ υποβαλόταν σε θεραπεία για εθισμό, στα ναρκωτικά, σε τοπική κλινική. Στα πυρούνια. Ο 32χρονος, όπως αποδείχθηκε, δεν κατάπινε ολόκληρα τα κουτάλια, αλλά πρώτα έβγαζε το οβάλ μέρος καταπίνοντας μόνο τις λαβές. Άρα δεν τις έκοψε ο γιατρός. Νομίζω ότι για πρακτικούς λόγους τις έκοψαν για να βγουν πιο εύκολα. Όχι. Μάλλον αυτός τις έκοψε. Ναι. Τρελό έτσι. Και τρώγε κουτάλια ο τύπος. Μήπως. Τώρα δεν ξέρω, αλλά είχαμε διαβάσει και για ένα φεστιβάλ που καταπίνουν σπαθιά. Αυτός είναι πιο hard gorilla. Ρε παιδιά, δεν ξέρω, όπως και η άλλη κοπέλα που έτρωγε τις μπαταρίες. Δεν ήθελε καν φόρτιση από ένα σημείο και μετά. Γιατί να φας κουτάλι. Γιατί φαντάζεσαι να είναι το αντίπαλο δέος της. Επιτέλους ξανασυναντιόμαστε. Και να είναι αυτός με τα κουτάλια και λέει με τις μπαταρίες. Κοίτα, η αλήθεια ότι αφού δεν έγινε για να το μαζέψουμε με τα κουταλάκια, καλά είμαστε. Εγώ είμαι γνωστή γενικά στο Instagram, γελάει πάρα πολύ ο κόσμος γιατί μια φορά είχα πάθει ένα mental breakdown. Ναι. Και άρχισα να πετάω όλα τα κουταλάκια από το σπίτι και γελούσαν πολύ γιατί. Metal breakdown. Ναι, metal. Δεν είχα κουταλάκια του γλυκού σε μια φάση στο σπίτι γιατί τα είχα πετάξει όλα πάνω σε
μια περίεργη έτσι φάση μου. Και από κάτω να περιμένει ο τύπος έτσι. Επιτέλους έσπασε να χτυπά τα κουδούνια για να τρελαθεί και να περιμένει για τα κουτάλια. Επιτέλους έπεσε στην παγίδα μου. Έχω να φάω από χθες. Δεν μπορώ, ωραία. Ναι. Ναι. Δεύτερη είδηση. Δεύτερη είδηση. Τώρα που βαριστομαχιάσαμε. Πέντε ημερομηνίες που θα γίνουν τρομερά πράγματα σύμφωνα με ένα ταξιδιώτη. Αχ, αυτό δεν θέλω να το ξέρω. Εγώ δεν θέλω να ξέρω τον ταξιδιώτη από το 2671. Δεν ντρέπονται, μωρέ, να το πιστεύουνε. Πρώτη ημερομηνία λέει είναι 22 Νοεμβρίου του 2022. Παιδιά, κοντοζυγό, είναι τον άλλο μήνα. Όταν και η ανθρωπότητα θα πει αντίο. Αχ, τώρα εγώ τώρα θα ζω με αυτό. Λέει, αφού η έκρηξη ενός αστεριού θα φωτίσει για πολύ καιρό τον ουρανό. Α, δεν θα πει αντίο στην ανθρωπότητα, θα πει αντίο στη νύχτα, γιατί με αυτό το αστέρι που θα φωτιστεί τόσο πολύ θα έχουμε μόνιμα μέρα. Ω, δεν θέλω. Ισχύει, τουλάχιστον να είχαμε μόνιμα νύχτα. Να είχαμε μόνιμα νύχτα, να είχα, μην είχαν και την αξία το παρτάρισμα. Επίσης κάποια στιγμή θέλω να κοιμηθώ. Ακολουθεί... Αυτό είναι το πολύ παραγωγή. Ακολουθεί η 8η Δεκεμβρίου το 22, τον παράλληλο μήνα, είναι όλα πολύ κοντά. Όταν ένας μεγάλος μετεωρίτης θα προσγειωθεί απότομα στη γη και θα περιέχει νέους τύπους μετάλλων αλλά και εξωγήινα είδη. Για να καταλάβω. Για να καταλάβω. Τέλεια. Για να καταλάβω. Όλα αυτά, αυτό, δηλαδή, okay, όλα αυτά γίνονται το 23. Από το 23 μέχρι το 2022. Το 22, ωραία. Από το 22 δηλαδή. Μέχρι το 2671, δηλαδή τα υπόλοιπα 649 χρόνια. Δεν παίζει τίποτα μετά. Όλα χαλαρά. Κάτσε, γιατί μπορεί να μας πει ότι εξαφανιζόμαστε. 20 Δεκέμβρη, ένας τεράστιος σεισμός 9,8 Ρίχτερ θα ανοίξει ένα ρήγμα στη Τάφρο των Μαριανών. Δηλαδή το βαθύτερο σημείο των ωκεανών στη γη που φτάνει τα 10.994 μέτρα και τότε θα απελευθερωθεί το μεγαλύτερο είδος χωρίς φυσικά να το κατονομάζει. Παιδιά, αυτό είναι φοβία! Το Κθούλου είναι! Το έχω διαβάσει στο H.P. Lovecraft. Κάτι σαν το Kraken είναι αυτό. Ναι, αλλά με δική του βούληση. Είναι πιο σατανικό και πιο έξυπνο. Και πιο σαδιστικό. Πότε είναι αυτό τον άλλο μήνα? Τον άλλο μήνα. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Δύο χρόνια. Πόσο θέλει το Κθούλου για να τα καταστρέψει όλα? Και πολλοί του βάλανε. Κοίτα, το καλό είναι ότι σκέφτονται ότι μέχρι τις 29 Ιανουαρίου θα ζούμε, γιατί έχει άλλη καταστροφή εκεί, όπου πολλά είδη θα εμφανιστούν ξαφνικά μεταλλαγμένα σε τεράστιες διαστάσεις, όπως μυρμήγκια 30 εκατοστών, αράχνες ενός μέτρου και αρκούδες 5,5 μέτρων. Κάτσε, εντάξει, την αρκούδα 5,5 μέτρων είναι γιατί δέχομαι. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μεγάλη για να την επεξεργαστώ. Δεν μου λέει κάτι αν πάρει 2 μέτρα. Λογικά αυτά θα έχουν σκάσει με τον κομίτη στις 20 Δεκέμβρη μαζί με τα εξωγήινα είδη. Και τα μυρμήγκια που σαρπάζουν και φαλοκλείδωμα και κάνουν έτσι και σε τραμπουκίζουν. Σκέψτε να καταλήξουμε να πηγαίνουν τα παιδιά μας να πηγαίνουν το σχολείο με αυτά. Να έχουν εξοικειωθεί. Θα τους πει. Ωστόσο. Σαπουνάκι το μυρμήγκι. Να σε ψεκάζει κατσαρίδα. Αν μέχρι εδώ πιστεύετε ότι σας έχουμε δώσει πάρα πολλά δυσίωνα μηνύματα, να σας πω ότι μη στεναχωριέστε, θα ζήσουμε για να δούμε και την 1η Μάρτη. Φαντάζεσαι κυνηγάει αράχνη με την παντόφλα. Το παντόφλες, έτσι από μικρό σου. Έλα εδώ, ρε, σειρά μου. Την 1η Μάρτη λοιπόν το 23 θα αναπαραχθεί ο πρώτος άνθρωπος με χιμπατζή και νόμιζα ότι ήδη έχει γίνει. Τι! Δηλαδή η πρώην μου τόσα χρόνια δεν μετράει. Που αναπαράχθηκε με μένα. Αυτή ήταν ο άνθρωπος. Να το τονίσουμε. Εγώ ήμουν το χιμπατζής. Εμένα προσβάλλω. Δεν φταίει σε τίποτα, κοπέλα. Δηλαδή τότε θα γίνει. Τόσο καιρό δεν έχει γίνει. Εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι έχει γίνει. Αυτός υποστηρίζει ο ταξιδιώτης του χρόνου ότι είναι από το 2671 και έχει έρθει τώρα, έχει κάνει backflip στο παρελθόν, ας πούμε. Ήθελε για να μας προειδοποιήσει για όλα αυτά. Δεν μπορούσε να έρθει ένα χρόνο πριν να πάρουμε τα μέτρα μας ή θα μας πει ότι μεθαύριο τον πίνετε. Ποιος είναι, ο Dr. Strange είναι. Αυτό που τα τρένα είναι. Έχασα το τρένο. Α, εντάξει, όλα καλά. Ήταν κάτι αράχνες τώρα στον τερματικό. Να σου πω κάτι, εμείς γελάμε, αλλά εγώ αυτά θα τα σκέφτομαι το βράδυ. Τον άνθρωπο που θα αναπαράγεται με το χιμπατζή. Αυτό είναι το λιγότερο που με τρομάζει. Σκέψου να βγει το Kraken και να σε κυνηγάει ή ένα τεράστιο μυρμήγκι. Κοίτα, μένει ένα να παραχθεί ο άλλος με το χιμπατζή, ας μας κυνηγάει το Κθούλου καλύτερα. Ή πραγματικά. Αν μένει να κάνουμε τέτοιες βλακίες, καλύτερα αυτά, να σταματήσει το Κθούλου. Να είναι και μέρα. Να μην νυχτώνει ποτέ. Ωραία, να το βλέπεις τον άλλον μπροστά σου. Να μην πεις ότι απομονώθηκε με το χιμπατζή, με τον φίλο μας τον Τσάρλι, σε κανένα στενό. Όχι, να γίνεται μπροστά μου όλα αυτά. Να ξυπνάω και να βλέπω αράχνες να περνάνε από μπροστά μου, με κουστούμια, σακάκια να πηγαίνουν δουλειά, να είμαι στα τρένα έτσι μαζί. Με γιγάντια μυρμήγκια να κρέμονται δίπλα μου και μου λένε ψεκάστηκε σήμερα, κάτι βρωμάει. Στιβαγμένος και μετά να βλέπω και τον άλλον με το χιμπατζή. Και να αναπαράγονται κιόλα και να υπάρχει και έρωτα πίσω από αυτό. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Αυτός ο ταξιδιώτης από τον χρόνο πρέπει να τον γνωρίσουμε. Πριν να είναι πολύ αργά. Και να μας πει και τι παίρνει, θέλω. Ναι, και θέλω και τις άκρες του.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε πολύ ευχάριστα μαντάτα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα Σπίριτο και Βενζίνη, αυτό δηλαδή που θα γίνουμε εμείς από την 2η του Μαρτίου 2023 και μετά, της Μαρίνα Σάτι, και επιστρέφουμε να πούμε κι άλλα έτσι ευχάριστα πράγματα. Έχουμε κι άλλα. Μετά θα θέλουμε και να χορεύουμε. Μετά τα προηγούμενα θέλω να χορεύουμε κιόλας. Μετά από αυτή τη ματιά στο μέλλον. Έτσι, χαρούμενα που έχουμε ξεκινήσει, να συνεχίσουμε. Δεν κοιτάμε στον καναπέ, 2 μέτρα που χορεύει κι αυτό. Και φέρνουμε το πρώτο καλεσμένο χιμπατζή στην εκπομπή. Κύριε Ταραντούλα, θέλετε να μας μιλήσετε για τη δουλειά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε άβολες στιγμές διαφόρων καλλιτεχνών. Αλλά πρώτα θα σχολιάσουμε τους δικούς μας καλλιτέχνες από την ημέρα θετικής ενέργειας. Για βάλτε λίγο να δούμε. Πόπο, η Ελίζη κάνει κάτι ωραίες ψηλές. Όντως, μπράβο. Πολύ ωραία η Ελίζη, μου αρέσει. Δεν την έχω γνωρίσει προσωπικά, αλλά κάναμε follow back πολύ πρόσφατα στο Instagram. Α, φιλία ζωής. Ναι, ναι. Αδέρφια. Είμαστε φίλες πια. Μ' αρέσει πολύ η φωνή της. Μπράβο. Άρη Πετράκη. Δεν πρόλαβα να τον δω τον Άρη Πετράκη, γιατί πρέπει να ήταν κάπου εκεί που με είχε πιάσει πανικός να αλλάξω outfit για να ξανανεύω για το... Μεταξύ του 8ου και το 1ου outfit. Όχι, πρέπει να ήταν στην αρχή ο Πετράκης, η αλήθεια είναι. Ο οποίος είναι σαν να κάνει παιδί ο Χρήστος Μάστορας με τον Αναστάσιο Ράμο. Όχι, μου θυμίζει τον ηθοποιό που. Τον Λέτο, πώς τον λένε. Τζάρετ Λέτο. Τζάρετ Λέτο. Το γνωστός και ως ο χειρότερος Τζόκερ στην ιστορία. Μαρτί. Ο Τζάρετ Λέτο. Έχει τον χειρότερο Τζόκερ από τον Λέτο. Ο Λέτζερ. Και μετά ο. Πες τον, ο Φίνιξ. Ο Χακίν Φίνιξ. Πα. Μ' αρέσει πολύ αυτή η διασκευή που έχει κάνει. Είναι πολύ τσίμιστε. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και η φωνή της μοιάζει πολύ με το original για κάποιο λόγο. Μα λέω, είχα στο μυαλό μου το original είναι 20 χρόνια πριν και λέω κάτσε πώς έχει μείνει τόσο καλά. Και τι Τζοάν που έχει κάνει το More Than Twist in My Sobriety. Αν δεν έκανε μια αλλαγή συγκεκριμένη σε ένα σημείο που καταλαβαίνεις ότι δεν είναι το original, θα μοιάζει πάρα πολύ στο original η φωνή της. Έχει πετύχει ακριβώς την οποία πρέπει να κάνει και επίτηδες την αλλαγή. Εντάξει, σίγουρα. Για πάμε να δούμε και λίγο τα ταράκι. Τι θα με τη σινιωρίτα του. Δεν θα ήταν τέλειο να ήταν να συνδυαζόταν με άβολες στιγμές τη σινιωρίτα να... Ωραίος. Μπράβο το ταράκι. Ας μείνουμε έτσι για μισή ώρα. Και εδώ έχουμε την... Δάφνη Λόρεντς. Το ξέρεις ότι η Δάφνη Λόρεντς κρύβεται πίσω από πολύ μεγάλες επιτυχίες που έχουν βγει φέτος. Όπως. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν έχει γράψει τις αμαρτίες της Αναστασίας. Γι' αυτό κάτι μου θυμίζει από αμαρτίες της όπως ξεκίνησε. Έχει γράψει επιτυχίες μεγάλες, είναι κρύβεται από πίσω. Μπράβο Ντάφνη Λόρεντς. Καλά. Τώρα κάτι είδα στο TikTok ότι ετοιμάζει καινούριο κομμάτι. Μπράβο. Δεν είμαι στόκερ, αλλά βεβαίως. Αλλά του πιστεύω το άλλα. Νάτκι Λαζαρίδου. Α, και την τραγουδάει με ήλθες. Θα πει κανείς την πιο σύνηθες. Έχει τρέλα με εμάς τώρα. Δεν είχαν τραγουδήσει και μαζί στο X-Factor. Ναι, στο πρώτο live. Ήμουν εκεί. Ήμουν και δεν ήμουν. Ναι. Και κατά γνώμη έχει τρέλα με Μάστορα και ο Μάστορας έχει τρελή αδυναμία. Είχαμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες γενικά φέτος στην ΙΦΕ. Πάρα πολλά ονόματα. Κάτι ψηλιαστικά. Αν δεν ήταν ο Χατζηγιάννης και λέω μπράβο ενέργεια, ο Μιχαλός. Τον συμπαθώ πάρα πολύ τον. Τον Απτάκη. Σαν τρελή. Τι έγινε, για τα πνευματικά δικαιώματα έγινε αυτό skip. Το μυαλό μου μεταξύ πρώτου και 8ου ποτού. Ωραίο, Σάββατο. Ωραίο. Και είναι μαζί με τη Δύση, μαζί με τη Δάφνη τη Λόρεντς, είναι σχηματάκι τρεις σχήμα. Ναι. Ξέρεις, είναι η Άννα, η Δύση τους έχει μαζί της. Πολύ ωραίο. Τα Άννα Μπρεάζου με το αυτοσχέδιο στέμα. Α, είμαστε στέμα... matching με τα παντελόνια. Είστε του μάτσι μάτσι. Α, όντως. Δεν έχει... Είμαι λοιπόν... μια τρίχα από τις τζίβες της Στάνιας Μπρεάζου, βέβαια. Φαντάζεσαι να το πει για προσβολή ίδια. Δεν είσαι μια τρίχα από τις τζίβες. Δεν χρειάζεται. Έλα, εντάξει, υπερβολική σε κόβω. Αλλά εγώ ήθελα να πω 2 τρίχες. Μια μισή. Μην πάρω το μυαλά σου αέρα. Αλλά σκέψου ότι όπως είναι αυτό το στέμα. Λάκι Τζοάν. Εν τω μεταξύ, πάντα μπερδεύομαι να την αναγνωρίσω γιατί την είχα συνηθίσει την Τζοάν με τα πολύχρωμα τα μαλλιά που έκανε. Ναι, το... Και έχει τώρα κάποιους μήνες μπλε μαλλιά έχει.
Και τα κάνει και κεφτεδάκια και ήταν σαν άνιμε. Και έχει τώρα κάποιου μήνε που τα έχει κάνει καστανά και είναι πανέμορφη η κοπέλα και πάλι, αλλά μπερδεύομαι να τη γνωρίσω. Λογικό. Να, θα ήταν πιο ωραίο με τον μπλε. Δεν ξέρω. Εμένα, είναι, έχει πλάκα το ενδιαφέρει. Πρόσεξε, μετά τον μπλε πάει καστανό. Εγώ μετά τον μπλε ξύρισα όλο μου το κεφάλι γιατί δεν ήξερα να φέρω στον μπλε. Δεν ήξερα το επόμενο χρώμα. Οπότε λέω θα αποφασίσει η ζωή για μένα. Έλα, βρε να τα σάρα. Α, η δικιά σου. Η δικιά μου, η δικιά μου. Θα τη δω σήμερα. Πού σε γυναίκα. Αυτό το κορίτσι έχει όλο το πακέτο. Τι να πει κανείς. Είναι και λεπούρι τώρα που θα μπορούσε να είναι και στα εξωτερικά. Γελάω γιατί σκέφτομαι ότι θα το δει το μαγνητοσκοπημένο τη μέρα που θα παίξει. Θα τη δω σήμερα και θα αγχωθεί τι έχει να κανονίσει. Έλα, Λίλη, σήμερα δεν μπορώ. Δεν ξέρω τι εννοείς. Είμαι Θεσσαλονίκη, hello. Εγώ θα είμαι Θεσσαλονίκη όταν θα παίζει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε εμείς τώρα να περάσουμε στις άβολες στιγμές των διαφόρων σελεμπρίτων. Εννοείται. Φύγαμε για πρώτη άβολη στιγμή. Εγχώρια ντόπια η πρώτη στιγμή. Από τον τόπο στο παπούτσι. Βεβαίως. Και έχουμε τη βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Ελένη Μενεγάκη. Φαντάζεσαι να έλεγα λάθος όνομα, αλλά κάποιον άλλο. Ελένη Μενεγάκη, η οποία έριξε κάτω τον Ουγγαρέζο. Τι σημασία έχει όμως, αφού δεν το είδε ποτέ κανείς. Όλοι ξέρουμε, λέει, πώς κάνει η Ελένη Μενεγάκη όταν γελάει. Ναι. Είναι πλέον χαρακτηριστικό. Άμα σε λένε Ελένη Μενεγάκη, είσαι. Πρέπει να σπρώχνεις. Ήμουν κι εγώ έτσι παλιότερα. Μέχρι που σε παρομοίασαν τόσες πολλές φορές που σου μείνε. Όχι, μέχρι που οριακά πήγα να φας φαλιάρα, σταμάτα να με σπρώχνεις γιατί θα τη φας. Οπότε λέω πρέπει να το μαζέψω αυτό. Γελάει πάρα πολύ συνήθως και σπρώχνει όποιον είναι δίπλα της. Και λέει στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο δίπλα της. Που όχι απλά τον παρέσυρε, τον έριξε και κάτω. Όπα, ρε! Αυτό πότε έγινε. Δεν το ξέραμε να βάλουμε στο κοκτέιμπλ χειρολαβές. Πρόσφατα το πιάνε. Όχι, μου φαίνεται σαν παλιό. Παιδιά, ήταν τόσο μεγάλη τρύπα που πήρε το σακάκι μου και τώρα έχει κάνει αυτό το πάνελ. Συνεχίζει το θέμα μετά από την πτώση. Ναι, αυτή ήταν που φάγε, η άλλη ήταν που φάγε τη σφαλιά, που φάγε την σαβούρα σε προηγούμενη εκπομπή. Το είδαν όλο, ολόκληρο. Παιδιά, μετά ήταν τόσο μεγάλη τρύπα. Ωπα ρε, πάει ο Ουγγαρέζος. Εν τω μεταξύ, τι ωραίο που πλέον βλέπεις σε κάθε πλατό και ένα σκυλάκι. Ναι, παντού υπάρχει. Η Μάντι, πού είναι, γιατί δεν είναι εδώ. Ναι, you have one job, φέρτε τη Μάντι. Να περάσει. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη άβολη στιγμή που δεν είναι άλλη από. Η Dua Lipa. Dua Lipa, πού πήγε το μικρόφωνο. Είναι ρητορική ερώτηση στην Dua Lipa. Πού πήγε το μικρόφωνο, Dua. Le Magique. Τι έγινε. Φτερνίστηκε το μικρόφωνο τη. Κάτσε, δεν πρόλαβα να δω τη στιγμή που εξαφανίζεται. Κανείς, αυτή είναι η μαγεία. Ούτε η ίδια η Dua Lipa δεν ξέρει που είναι. Μπορεί να έχει φύγει τελείως από την άλλη και όμως το ψάχνει εκεί. Εν τω μεταξύ ήταν live, τραγουδούσε live εκεί. Πάντα τραγουδάει live. Ρε, πού πήγε. Πώς το έκανε αυτό, της το πήρε η Mary Poppins με την ομπρέλα. Ρε, τι παίχτηκε. Γιατί νεράει το δοντιόν της. Μαζί με τους φρονιμίτες της. Και τη σπρώχνουν τώρα και με την ομπρέλα από κάτω, τη σαμποτάρει τελείως, ρε. Newsflash ήταν η Ariana Grande με την ομπρέλα που ήθελε να τη χαλάσει στην αυλία. Magician things. Μα, πραγματικά. Μήπως. Λοιπόν, plot twist. Η τύπησα με την ομπρέλα είναι ο ταξιδιώτης από το μέλλον. Είναι από το 2671. Γύρισε για να επιστρέψει από το 600, από το 2671, γύρισε για να επιστρέψει το μικρόφωνο του Dua Lipa. Και τα καλά νέα. Ότι σε ένα μήνα από τώρα θα καβαλάμε αράχνες για να πάμε στη δουλειά. Ή θα μας καβαλάμε αράχνες για να πάμε στη δουλειά. Είναι τύπο, δεν θα το χρειαστεί αυτό το μικρόφωνο. Έρχονται χιμπατζίδες στο σπάνι και τη δουλειά. Όταν θα δεις τα μυρμήγκια θα θυμηθείς για το μικρόφωνο. Φαντάζεσαι live μυρμηγκιών. Συναυλία μυρμηγκιών. με τέτοιο εδώ πέρα και να μην το καταλαβαίνεις τι είναι τι. Και ήταν και αυτό έτσι σαν ερμήτης. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενη άβολη στιγμή που έχουμε πάλι την Katy Perry. Τι θα γίνει με αυτό το κορίτσι. Σκίστηκε το παντελόνι της ενώ τραγουδούσε. Δεν της έχει μείνει ρούχο για ρούχο έτσι. Είναι τρομερό. Δεν θα ήθελα να μην ντουλάπα της Katy Perry. Και γελάει όλο το κοινό. Γελάει όλο το κοινό. Εγώ δεν θα γελούσα. Πολύ διακριτικό, σε δείχνει και έτσι με το δάχτυλο. Ναι, ευτυχώς όμως σε μια έκρηξη έτσι σεμνότητας, στήθηκε για τις ράψ. Τι έβαλε ταινία μόνο τον ποπό. Ναι. Τέλειο. Πόμα. Τέλειο, τέλειο. Και μετά αυτό το φτιάχνουν σε σχέδιο, σε παντελόνι και το πουλάνε. Τώρα μπορείς εσύ να ράψεις τη δικιά σου Katy Perry. Είναι 5 minute crafts αυτό. Το κόλλο της Katy Perry. Το ποπό της Katy Perry. DIY. Ωραία. Οπότε πάει και ο ποπός της Katy Perry. Δεν υπάρχει στο μεταξύ, δεν θα ήθελα να μην ντουλάπα αυτής της τύπησας. Η τύπησα μένει στην ντουλάπα της Νάρνια. Όλα της τα ρούχα εξαφανίζονται. Λοιπόν. Πάμε τώρα να δώσουμε ένα break, να ακούσουμε λίγο άσπα με το έλα. Πάμε. Πάμε και γυρνάμε να πούμε περίεργες έρευνες.
Έλα με την κάμερα πάνω στο προγούλια μου, δεν μπορώ. Σας έλειψε. Τι φέρομαι πίσω. Η ενότητα talk του Λίλη, γιατί εμείς δεν είχαμε τα δικά μας τα προβλήματα. Τα δικά σας θα λύσουμε εδώ. Κάτσε. Μην βιάζει να τελειώσει η εκπομπή. Ακόμη δεν τώρα αρχίζει το καλό. Α, είδατε τώρα γίνεται το spoiler. Στην επόμενη έχουμε talk του Λίλη. Για πάμε, ρε, εσύ, Αλέξη. Φύγαμε. Έχουμε τους πιο παράξενους μετά από εμάς ανθρώπους στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έχουμε τον απόλυτο σύγχρονο Σαμσόν, τον άντρα με τα πιο μακριά μαλλιά, όπου λογικά θα έχει κολλήσει, οπότε θα μιλήσω λίγο ακόμη. Ο Τραν Βαν Χάι είχε να κουρευτεί για πάνω από 50 χρόνια, ενώ είχε να πλύνει τα μαλλιά του. Τόση ώρα νομίζω ότι απλά το επιτίθεται ένα πίθανο σύστημα κορμού από το ανθρώπινο δέντρο. Τι είναι αυτή η αηδία, πλύνε το για το Θεό! Δεν μπαίνει στη διαδικασία να το πλύνει τώρα, απλά το κόβει και το πετάς. Κόψτο, θα βρει τον δρόμο για το σπίτι. Φάιερ, είναι πριν κάνει αυγά. Ήδη, απλά τρέχει να χάει κάνει αυγά. Έχει 32 είδη ψήρα, θα έχει στο κεφάλι του. Έχει βγάλει δικά του είδη ψήρα. Εκτροφείο είναι αυτό, δεν είναι κεφάλι. Είναι και αυτό νέο είδο από το 1671. Και τον έφερε μαζί του ο χρόνο ταξιδιώτη. Έφερε μόνο την τσίπα μαζί του, αυτό είναι το είδο. Καταρχήν πρώτη φορά βλέπω. Όχι. Δεν βλέπω, έχω δει ανθρώπους να έχουν τζίβες. Πρώτη φορά βλέπω τζίβα να έχει άνθρωπο. Θα πρέπει να αφαιρέσουν τον Draven High από την τζίβα. Αφαιρέστε τώρα τον Draven High από την τζίβα. Κάποιος να τους χωρίσει. Είναι κρίμα για την τζίβα να μην πλένει το τρέι. Και σκέψου ότι το μαλλί είναι πολύ πιο μακρύ από αυτό. Δηλαδή, αν ήταν καθαρό και χτενισμένο, θα ήταν πολύ πιο μακρύ. Έχει κάνει όμως που τα πιάνει γιατί προσέχει τον εαυτό του. Έχει σειρ... το βράδυ. Ναι. Θέλει ένα κρεβάτι για αυτόν και είναι για την τζίβα του. Και αυτό να κοιμάται στο πάτωμα, γιατί την τζίβα έχει πάρει το κρεβάτι. Πάσε στο ξενοδοχείο και κάνει κράτηση για διπλό. Για... και να σου απαντάει τελείω ψύχρεμα. Θα έρθετε με την τζίβα σα. Για εσά και την τζίβα σα, όπω τελευταία. Ναι, κλείνουμε. Δεν νιώθει ποτέ μοναξιά μου, σου παίρνει αγκαλιά το βράδυ. Φαντάζεσαι να πα να κουρευτεί και να η τζίβα να στην άλλη άκρη, να μην ξέρει που είσαι. Και να γυρίσει σπίτι και η τζίβα να νομερώνει στο κεφάλι. Στην ημέρα δυτική ενέργεια, όποιο έχει χάσει την τζίβα του να πάει κάτω στην κίτρινη τέντα. Να και πινακίδε πάνω. Και να γυρνά σπίτι και να είναι η τζίβα ξενυχτισμένη με το πορτατή. Πού ήσουν, τι ώρα είναι αυτή. Να αριθμό πινακίδα. Μην το ξανακάνει ποτέ αυτό, ποτέ. Στην τζίβα. Εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε για πάντα αυτό νομίζω. Ναι, ήταν, λέει, η τελευταία ήταν. Κάτσε εδώ. Έχει να πλένει τα μαλλιά του λίγε φορέ. Η τελευταία ήταν 11 χρόνια πριν. Εντάξει, κομπλέ. Πριν το θάνατο του το 2010. Α, έχει πεθάνει, παιδιά, ο τρόπο. Η τζίβα ζει. Τι γλέντι, δείξαμε. Τα μαλλιά του Βανέι δεν είχαν μετρηθεί ποτέ επιστήμονε ώστε να μπει στο βιβλίο Γκίνες. Γιατί ω ένδειξη φόρμα. Δεν μπορούν να τα μετρήσουν τώρα. Όντως. Μετρήχες, θα ασχολούνται. Να τα μετρήσουν τώρα, να αναγνωριστεί έστω και με τα θάνατον. Όντως, εγώ κάνω δημόσια έκκληση να μετρήσουν τώρα το μαλλί του Draven Hay. Και να βρουν τι έχει απογίνει. Θα είναι σαν τη δέκατη εντολή. Σήμερα η τζίβα ζει μόνη της στο διαράκι της στο Λος Άντζελες. Μακριά από πειρασμούς. Δείτε πως είναι σήμερα η τζίβα. Δείτε πως είναι σήμερα η τζίβα. Και είναι η τζίβα απλά ίδια με ένα παπιγιόν. Η τζίβα, με πενταμελή οικογένεια, με τζιβάκια. Άσε με. Δεν μπορεί να λυπαράνει, αθέ μου. Δεν ξέρω καν ότι έχει πεθάνει, θα ήμουν πολύ πιο σύντομη σε αυτό το... λοιπόν, ξαντήθηση με την τζίβα του. Πάμε μετά στον Iceman, ο οποίος ο Wim Hof... Τον ξέρω το Wim Hof. Προσωπικά. Όχι προσωπικά. Αλλά λοιπόν, ο Wim Hof μπορεί να αντέξει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για αρκετή ώρα. Μάλιστα, είχε αντέξει να βυθιστεί μέσα σε παγάκια για 1 ώρα και 52 λεπτά. Είχε πάει σε εκπομπή. Ο Wim Hof γενικά. Γελάσεσαι. Πώς είναι αυτό. Υποφέρει βασικά. Ζει στο παγόβουνο που βύθισε το Τιτανικό. Και κοίτα ύφος. Μια τέτοια μεσημέρι. Ο Wim Hof έχει μια δική τεχνική για ανάσες. Αυτά δεν τα λέει εδώ, τα ξέρω γιατί τον έχω παρακολουθήσει. Και γενικά κάνει μαθή. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να το κάνω, αν δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, έχει μια δική τεχνική για ανάσες και πάει εκεί που είναι στα χιόνια. Ναι. Μπορείς να κλείσεις εισιτήριο και να πας εκεί και να κάνεις μάθημα κοντά του. Σαν σεμινάριο είναι, σκέψου. Και πας και μαθαίνεις την τεχνική του. Μες λένε ότι έχει φωτογραφίες με την τζίβα. Να πετάγεται κι αυτή από το διπλάνο παγόβουνο. Ο Άισμαν και η τζίβα.
μου. Σκέψου απλά πραγματικά αυτό το χρόνο ταξιδιώτη που μας μελετάνε τα μυρμήγκια πια στην εποχή του, πώς ζούσανε τα πρωτεύοντα ήδη τότε. Και θα βλέπουν μια τζίβα, τον Iceman, ο οποίος λέγεται Wim Hof. Wim Hof. Wim Hof. Είναι... έτσι. Θα πηγαίνει παντού έτσι, να είναι παντού. Φαντάσαι ένα παγκουβά, ένα σκουβά με πόδια. Για να πηγαίνει στο περίπτερο. Έχουμε λίγο ακόλα. Ένα whisky on the rocks και τζίβα. Τζίβα Χοφ. Είναι ο τίτιμο. Τζίβα Χοφ. Τζίβα Χοφ. Και να πίνει Σμύρνοφ. On the rocks. Λοιπόν, μία διαφορετική τρομακτική γιαγιά. Το 2010 η 101 χρονών Κινέζα Ζιν Ρουφάνια. Σόκαρε τους πάντες, καθώς μεγάλωσε στο κεφάλι της ένα κέρατο. Τα κέρατα, σκέψου το πρωί να φωνάζει το κέρατό μου, τι είναι αυτό. Παιδιά, τι είναι αυτό, χωρίς πλάκα. Όχι, όχι, για ένα ποτό ήμουν με τους φίλους μου. Η μία σύγχρονη Maleficent. Τι Maleficent, ένα σύγχρονος μονόκερος. Αν ήταν στο κέντρο, βασικά, πόσο τέλειο θα ήταν να είναι στο κέντρο ακριβώς. Ναι, εγώ αν ήμουν στη θέση δεν θα έκανα καν εγχείρηση για το βγάλω, θα έκανα καν εγχείρηση για το μετατοπίσω στο κέντρο. Ως το οποίος με απειλεί, ξέρει τι το περιμένει. Και δεν έχει το ύφος της. Είναι ύφος, τι τραβάς ρε, δεν καταλαβαίνω, πού το περίεργο. Και σκέψου να το βγάλεις στα 101, δηλαδή να έχεις ζήσει μια ζωή χωρίς αυτοκέρατο και να σου βγεις στα 101. Εντάξει, τουλάχιστον δεν θα πρέπει να ζήσεις με αυτό. Λοιπόν, το ανθρώπινο σφυρί, ο Τζίνο Μαρτίνο, είναι ένας επαγγελματίας παλαιστής και γνωστός για την ικανότητά του να σπάει αντικείμενα με το κεφάλι του. Για να δούμε το ανθρώπινο σφυρί. Υπάρχει κάποιο βίντεο ή μόνο φωτογραφία του. Είναι, εγώ βλέπω απλά... Κόρη έχει μες στο μάτι. Ο σαντανισμένος. Να ρωτήσω, αυτή η αλυσίδα έχει μελουρεί τον εαυτό του σε περίπτωση που πάει να λακίσει, να τον τραβήξει, ότι όχι, θα το σπάσει. Τέρμα τα αστεία. Εκπαιδεύτηκες μια ζωή γι' αυτό. Έχεις παλέψει με τον ανθρώπινο μονόκερο, με την τζίβα. Λίγα το πρωί το γάλα με καρφιά. Χωρίς γάλα. Πόσο σκληρός είναι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, ο οποίος δεν έχει κοιμηθεί για πάνω από 40 χρόνια. Ο Θάι Νιόκ είχε υψηλό πυρετό το μακρινό 1973. Τότε όμως δεν γνώριζε ότι εξαιτίας αυτού μάλλον δεν θα μπορέσει να ξανακοιμηθεί ποτέ. Είναι αυτά τα μάτια του άϊπνου. Αυτό είμαι εγώ Δευτέρα πρωί. Το πάω για δουλειά. Αυτό είναι το μούτρο μου κάθε πρωινό. Όταν αρχίζω ραδιόφωνο. Και συγγνώμη, είναι έτσι μετά από 40 χρόνια. Μήπως απλά έχει μείνει έτσι και εμείς νομίζουμε ότι είναι ξύπνιος. Συγγνώμη, μου λέει να πάω για break. Μπορώ να πω το 7ο και να πάμε μετά. Ναι, σας παρακαλούμε. Ο Φρανκίσκο Ντομίνγκο Χοακίμ θα ήταν ένας συνηθισμένος άνδρας από την Αγγόλα αν δεν είχε το μεγαλύτερο στόμα στον κόσμο. Έφαγε τον άνθρωπο που είχε να κοιμηθεί αυτά τα 40 χρόνια. Κοινάω έτσι, καλέ με έξω, καλέ με έξω. What can you do with this mouth? Να βγαίνει στη βασμένα δαυλό. Τώρα χασμουριέται. Γρήγορα, γρήγορα όλοι έξω. Τρέξτε και μην κοιτάτε πίσω. Και θα σου φάει πίσω σαν νούντλς. Από το βλέπω την τζίβα. Παίρνει απουσίες. Άνθρωπος φυρί. Γρία μονόκερος. Wim Hof. Τζίβα. Τζίβα. Ωραία. Ήταν ωραία σήμερα τα σημερινά περίεργα του κόσμου. Να το ξανακάνουμε. Πάμε να περάσουμε, να ακούσουμε Ed Sheeran Bad Habits. Και γυρνάμε τώρα θα έχει talk του Λίλη. Αφού έχει γίνει το spoiler. Amen. Λοιπόν, όσο περίτρανα χαροπή και αν είμαστε αυτή τη στιγμή, θα χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους γιατί έχουμε να κάνουμε με προβλήματα του κόσμου. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο πρόβλημα που λέει. Έπεσε το μάτι μου. Αν σταματούσε εδώ θα ήταν περίεργο. Αλλά έπεσε στο κινητό της κοπέλας μου και είδα μήνυμα στο Insta από έναν τύπο στη δουλειά της. Την εμπιστεύομαι, αλλά θέλω να μάθω γιατί τη στέλνει, τι να κάνω. Να τη ρωτήσεις για αρχή, αν και ναι. Να της φανεί περίεργο γιατί. Με έναν τύπο που είσαι μαζί στη δουλειά και έχετε τόση πολύ καθημερινή τριβή, θα μπορούσε να σου στείλει για τον οποιονδήποτε λόγο. Ακριβώς. Τύπου Μαρία, ξέχασες εδώ το φούτερ σου. Το φούτερ σου. Μαρία, ξέχασες εδώ το βρακί σου. Μαρία, αύριο πες ότι θα αργήσω 3 λεπτά γιατί κάτι μου έτυχε. Μαρία, ο βλάκα σου κοιτάει το κινητό σου. Να το έχει προνοήσει. Μαρία, ο ηλίθιος πάλι κοιτάει το κινητό σου και να στέλνει τέτοια μηνύματα. Δεν ξέρω, αφού λες ότι την εμπιστεύεσαι, γιατί νιώθεις ανασφάλεια με το να τη στέλνει ένα συνεργάτη από τη δουλειά. Καταρχήν, τα 30 χρόνια μου πάνω σε αυτόν τον δύσμηρο πλανήτη
τουλάχιστον θα ζήσω να δω 2671, με έχουν μάθει ένα πράγμα. Ό,τι πεις πριν το αλλά είναι βλακίες. Ωραία, την εμπιστεύομαι, αλλά εγώ δεν θάβω αλλά 10 μέτρα κάτω το έδαφος. Όχι, δεν την εμπιστεύεσαι καν. Γι' αυτό και ψάχνει το κινητό της. Το okay. Ψάχνει, λέει, έπεσε το μάτι. Έπεσε το μάτι, ωραία, να ξανασηκωθεί. Αλλά λοιπόν, με τον άνθρωπο που νιώθεις φουλ σίγουρος, δεν θα νιώσεις, ρε παιδί μου, αυτό το. Την μέσα σου ότι... να ρωτήσεις. Όχι, όχι απλά την ανάγκη να ρωτήσεις. Και αυτό από μόνο το που θα σου δημιουργηθεί μέσα σου ότι. Γιατί τη στέλνει. Ναι. Δεν θα το ένιωθες αν είχες τυφλή εμπιστοσύνη. Point. Ισχύει. Απ' την άλλη, τώρα τι μπορεί να τη έχει στείλει ο Οδυπάς. Είναι πολλά τα σενάρια. Ισχύει για σήμερα το βράδυ. Θα πεις ότι πονάει η κοιλιά σου. Θα πεις ότι πονάει το κέρατό σου. Φαντάζεσαι να είναι γιος της γιαγιάς με το κέρατο. Για να έχει αυτός ένα κέρατο. Την εμπιστεύομαι και να μεγαλώνει κάθε φορά, αλλά. Σαν τον άλλον που είχε κάνει μαύρο παιδί. Με τους. Από τους πολλούς καφέδες. Κόψτε το ήδη. Παναγιώτα, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είναι κολλητός μου, αλλά τον θέλω. Το ξέρει, αλλά αδιαφορεί και μου μιλάει για άλλες. Τι να κάνω. Αφού το ξέρει και αδιαφορεί και σου μιλάει για άλλες. Thank you next. Συνέχισε τη ζωή σου. Βασικά σταμάτα να είσαι κολλητή του. Και ποιο το νόημα. Ναι, όντως δεν είστε καν φίλοι από τη στιγμή που είσαι τον βλέπεις ερωτικά. Ναι, τελείωνε. Τον αναπνέει τον αέρα που αναπνέει. Δεν είναι κάποιο είδους προαγωγή. Απλά τον γουστάρεις πάρα πολύ και τον πλευρίζεις περιμένοντας να τον βρεις ανασφαλή για να κάνεις την κίνησή σου. Μια πιο έτσι intimate στιγμή. Τίποτα από τα δύο, εξίσου πιθανό. Mm. Δεν μας νοιάζει, όπως και να έχει, είναι ανθυγιεινό. Έχετε διαφορετικές. Ναι, έχετε διαφορετικές βλέψεις. Και όχι τόσο για αυτόν ψυχοφθόρο. Μπορεί να το. Πάμε σε εκτιμήσει. Ναι, κυρίως για σένα. Δηλαδή, κρίμα από το Θεό. Δεν θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο, θα μπορούσε να έχει μια τζίβα 10 μέτρα. Αλλά οκ, okay. Και αυτό κακό είναι. Το επόμενο όμως είναι πρόβλημα. Έπιασα τον αδερφό μου να μιλάει με το κορίτσι μου ερωτικά στο Instagram και δεν ξέρω τι να κάνω. Τεστ DNA. Μετά σπάστο στο ξύλο. Δεν προωθούμε τη βία, πλάκα έκανα. Νομίζω. Αλλά τι να σου πω τώρα, άμα ο αδερφός σου μιλάει με την κοπέλα σου, αφενός ξέρει ότι τα έχετε και όλα και αυτά. Και μιλάνε ερωτικά και το είδε. Μιλάνε και είναι ερωτικά. Σίγουρος. Αρχικά εγώ θα χώριζα. Ένα-ένα τα προβλήματα να φεύγουν από τη ζωή μου. Ναι, θα ναι, χώριζα. Ναι. Και μετά λογικά θα σκοτώνομουν με τον αδερφό μου. Αλλά όπως και να το κάνεις, στο τέλος της ημέρας είσαι τα αδέρφια. Κάποια στιγμή θα τα βρείτε και θα μιλήσετε. Αλλά με την κοπέλα, πώς να συνεχίσει να είσαι μαζί, ξέρω εγώ. Μπορεί να το δεις και ανάποδο, ότι ακριβώς επειδή είμαστε αδέρφια, δεν το συγχωρώ. Δηλαδή, σε βάση της αδερφός μου, ξέρεις πρώτα απ' όλα τι με πειράζει και ξέρεις ότι αυτό σίγουρα θα με πειράζει, γιατί δεν είναι λεπτό. Κάτι το οποίο είναι υποκειμενικά ενοχλητικό, είναι αντικειμενικά ενοχλητικό και σίγουρα ξέρεις πώς θα αντιδρούσα. Αλλιώς, κατά τον ουρανό σας τραπέζι δεν φοβάται, θα μου το έλεγες. Άμα θεωρείς ότι δεν έχεις τίποτα το ένοχο να κρύψεις. Αφού μιλάνε ερωτικά, τι δεν έχει τίποτα το ένοχο να κρύψεις. Άρα ξέρω απλά ότι είναι θεωρώ λάθος. Ότι όσο και να σκοτωθούν και όσα χρόνια και να κάνουν να μιλήσουν, κάποια στιγμή θα μιλήσουν για την αδέρφια. Όχι. Μπορεί και όχι βασικά. Μπορεί και όχι. Αλλά την κοπέλα νομίζω ότι με την κοπέλα θα έπρεπε να έχεις χωρίσει. Για να μιλάει με τον αδερφό σου, μιλάει και με όλο το χωριό. Όχι. Μπορεί και όχι. Μπορεί να έχει άλλα πάλι αδερφιά. Μπορεί και όχι. Αλλά δεν ξέρω, εγώ θα χώριζα. Αν ήμουν εσύ. Εγώ θα χώριζα με την κοπέλα, θα τσακωνόμουν και με τον αδερφό μου. Μετά, μετά τα χρόνια, όταν θα μου στέλναν το προσκλήριο του γάμου, θα πήγαινα για να δώσω το καλό παράδειγμα. Μπορεί να τους βάφτιζα για κανένα παιδί. Γενικά θα έκοβα γέφυρες. Αυτά. Και όλο αυτό θα γινόταν έμπνευση για την τέχνη σου. Ναι. Γιατί ο πόνος εμπνέει. Και η τέχνη παίρνει πόνο. Δεν την εύρω. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Ελπίζουμε να περάσετε όσο όμορφα περάσαμε κι εμείς και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. 2 με 3 εδώ καθημερινά, εκτός κου, στο Talk to Mad, Talk to Lily, Talk to Alexi, όπως θέλετε. Φιλάκια πολλά! Μιλάτε, εσείς και να βρίσκουμε. Φιλούθια!